Εξοργισμένοι είναι στο εξωτερικό για το γεγονός ότι Μεδούριο υπό τον Οικοδένδη έχουν όλοι όσοι τον έχουν συναντήσει ουσιαστικά πέσει θύματα κατασκοπίας. Λόγω της βεβαιωμένης παρακολούθησης του από το λογισμικό Predator επί ένα χρόνο, όσοι ομολογοί του ή και ξένοι ηγέτες συναντήθηκαν μαζί του, αναζητούν τώρα όλες τις συνομιλίες που είχαν για να δουν πόσο σημαντικές ήταν οι διαρροές που έγιναν και σε πόσο μεγάλο βαθμό έχουν δειχτεί θέματα δικής τους, εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας είναι χειρότερο από ποτέ μετά τις αποκαλύψεις ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθούνταν από την ίδια την κυβέρνηση. Η παρακολούθηση του Υπουργού Εξωτερικών Οικουδένδια σημαίνει ότι η εθνική ασφάλεια της Ελλάδας τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς όλες οι συνομιλίες, τηλεφωνικές και μη, εν δυνάμει έχουν υποκλαπεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, στόχος και ο Νίκος Δένδιας. Είναι ενδεικτικό, αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ότι ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με παγίδευση του τηλεφώνου που προσδιορίζεται πριν από ένα χρόνο μέσω ύποπτου SMS. Σημειώνεται ότι το Βήμα είναι η εφημερίδα ναυαρχίδα του Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος χρησιμοποιεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτει για να ξεσκεπάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφότου έμαθε πως παρακολουθείται και ο ίδιος από το λογισμικό Predator.